όλος ο κόσμος μου είναι 11 άτομα. 11 άτομα. Έτσι, την οικογένειά μου την έχω εδώ. Δεν την έχω εδώ. 11 άτομα. Και έκλεψα από όλο τον κόσμο μου ένα ρύζι του ασυνανθρώπου μου. Αν εμένα δεν μου αρέσουν κάποια πράγματα, εγώ σήμερα το δήλωσα. Αυτό που ήθελα να δηλώσω, αυτό έχει σημασία για μένα. Το πώς θα συνεχίσει η κατάσταση εδώ πέρα δεν με αφορά, δεν με ενδιαφέρει, δεν με νοιάζει. Με πρόσβαλες, Ξένια. Με πρόσβαλες, Ξένια. Με προσβάλλατε. Ναι, αυτό σου λέω. Τότε μου παραξήγησε σήμα για τον τρόπο μου. Αλλά δεν ήταν δεν αυτό στο κεφάλι. Ό,τι άκουσα, απάντησα. Ναι, είμαι άντρα. Okay. Είμαι άντρα. Με συγχωρεί τότε εμένα που δεν είμαι Ελληνίδα και είμαι μόνο 6 χρόνια στην Ελλάδα και μπορεί να μην έχω καλές γνώσεις μέσα στη γλώσσα και μπορεί να μην ξέρω να χρησιμοποιώ κάποιες λέξεις σωστά. Ναι. Με συγχωρεί για αυτό το λόγο. Ρώτα δίπλα σου να πει πώ δεν θα προσβάλλω του άντρε ή πώ δεν θα προσβάλλω για να ρωτήσω. Το παρακάλε τώρα. Okay. Εγώ το παρακάνω. Συγγνώμη που με πρόσβαλες. Συγγνώμη που με πρόσβαλες. Με το χειρότερο τρόπο ότι έκλεψα, ότι έκλεψα ρύζι. Εγώ δεν του συνανθρώπου μου. Ρύζι. Αυτό είπες. Όχι, δεν είπα. Ότι ένας από τους άντρες πήρε το ρύζι μου. Ένας από τους άντρες πήρε το ρύζι μου. Καλά, και εμένα με πρόσβαλε που είπες ότι εγώ είπα ότι έβαλες καρύδι στην τέτοια. Με πρόσβαλε. Τώρα θες να το γυρίσουμε αλλού. Σε άλλη κουβέντα. Με πρόσβαλε αυτό το πράγμα. Δεν με πρόσβαλε. Ωραία, τι σε πρόσβαλε. Ότι εγώ μου ήρθανε και ότι ήρθε κάποιος και μου είπε ότι άκουσα. Μα, ότι η Κατερίνα. Δεν φέρεις το άτομο ότι... αυτό που το είπε. Γιατί όλα πρέπει. Κάτσε, εσύ δεν θα μιλάς τώρα. Εσύ. Τι φέρτο. Μαζί σου έχω να κάνω. Πώς μαζί... μιλάς έτσι. Γιατί με τις γυναίκες. Πρόσβαλε τους άντρες, πρόσβαλε τις γυναίκες. Τις γυναίκες. Α, το πάμε έτσι. Δεν έτσι δεν είναι. Δεν είπα γυναίκες. Κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν απλά να μπουν σε διαδικασία συζήτηση μάλλον. Με πρόσβαλε εμένα σαν γυναίκα. Επειδή ο άνθρωπος είναι μεγαλύτερος από μένα, δεν μπήκα στη διαδικασία να απαντήσω. Δεν θα μπω στη διαδικασία να αναλύσω το τι έκανε. Το σέβομαι για αυτό που είναι. Τέλος πάντων, το πήρες λάθος. Δεν το εννοούσαμε έτσι. Καμία σχέση. Έτσι φάνηκε, συγγνώμη. Αλήθεια έτσι φάνηκε. Και εμένα με στεναχωρεί που ξέρεις πόσο. Που, ας πούμε, τι έχω. Αγάπη μου, ήρθα και σε έπιασα όμως κατάματα και σου λέω: Αν ισχυρά νομίζεις αυτό, έλα να σου πω τι κάνω. Για να μην θεωρείς ότι όταν μασουλάω κάτι και μου λες. Περίμενε! Και μου λες δεν το έκανα. Και σου λέω: Κατερίνα μου, τελείωσε. Και σου είπα: Δεν το έχω προσέξει καν. Ωραία, και σου είπα: Τελείωσε. Το λύσαμε. Γιατί να το συνεχίσουμε όπου θες. Τελείωσε. Εγώ ήρθα να το λύσω. Χωρίς να σε προσβάλλω. Γιατί ήθελα να μάθω αν το είπες εσύ. Μου είπες, δεν το είπα εγώ. Τελείωσε. Μα δεν ήθελα να το πω, δεν το έχω δει καν. Τελείωσε. Φαντάζομαι, με είδες όμως. Τελείωσε. Αλλά όταν υπάρχει ένα τέτοιο άτομο μέσα στην ομάδα. Δεν ήρθα όμως. Το αφήνω απ' έξω, όποιο και αν είναι αυτό το άτομο. Θα το μάθω. Όποιο και αν είναι αυτό το άτομο. Εγώ το κάνω πέρα. Γιατί εγώ εμπιστεύθηκα και σε κοίταξα στα μάτια, μου λες δεν το έχω προσέξει καν και εμπιστεύομαι εσένα που κατηγορήθηκες γι' αυτό. Κατάλαβες ποιο είναι το άσχημο. Ότι χωρίς να προσέξει καν τι κάνει ο άλλος. Κατερίνα μου δεν ήρθα. Δεν ήρθα με σεβασμό απέναντί σου. Είναι άπειρες οι φορές που εξυπηρετούμε και βοηθάμε. Παντού. Παντού. Κάθε μέρα κατεβάζουμε ξύλα, κορμούς, καρφαλώνουμε. Έχουν τρυπήσει τα παπούτσια μας γιατί τα βράχια είναι κοφτερά. Δεν έχουμε, τα πόδια μας είναι μέσα. Δεν έχουμε πει το παραμικρό ποτέ. Απλά και μόνο για να είμαστε μια δεμένη ομάδα. Και δεν το κάναμε. Δεν το κάναμε για να μας πει κάποιος κάτι. Ας πούμε, εγώ θεωρώ πιο σωστό να μοιράζεται, να μοιράζονται όλες οι προμήθειες ισόπουσα. Ναι. Και ο καθένας, επειδή έχουμε έρθει πολλές φορές και σε διαμάχη για το πότε θα φτιάξουμε την καρύδα, πόσο ναι. Ρύζι θα φτιάξουμε, πότε θα το κάνουμε το ρύζι, πότε θα φτιάξουμε αλάτι, πόσο το αλάτι θα φτιάξουμε, πόση ώρα θέλει, πόσο το ένα, πόσο το άλλο. Όλα αυτά φθήρουν κατά κάποιο τρόπο. Πάρα πολύ, γιατί είναι το μοναδικό θέμα που μπορεί να ασχοληθεί στο νησί. Ακριβώς. Εγώ θεωρώ πιο σωστό λοιπόν να μοιράζονται από την αρχή τα πάντα, από εγώ αυτά το έχω πει που αυτό. Μας φέρνουν. Το έχω πει. Και ο καθένας να τα διαχειριστεί. Ό,τι ώρα θέλει και όποτε θέλει. Ωραία. Αυτό. Το έχω προσέξει και το έχουν πει για τα κορίτσια. Γιατί μερικές φορές η κουτάλα στα αγόρια ήταν πιο γεμάτη. Εντάξει.